Έχουμε δίπλα μας τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε καταρχήν για την παρουσία του εδώ στο περίπτερο του Libero Media Group. Καλησπέρα σας. Μια χαρά. Καλησπέρα. Έχετε αρκετό τρέξιμο αυτές τις μέρες. Είναι μια υπέροχη έκθεση και είναι ευχάριστο το τρέξιμο. Είναι ευχάριστο. Ωραία. Τρέχουμε αρκετά και στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, ο λόγος που γίνεται η έκθεση είναι για καλό τρέξιμο. Ναι. Προσπαθούμε να κάνουμε τη μεγάλη συγκέντρωση του ελληνικού αθλητισμού εδώ πέρα. Αυτό που λέγαμε δηλαδή, αυτός ήταν ο σκοπός της έκθεσης όταν ξεκίνησαμε πριν από 4 χρόνια. Νομίζω φέτος είναι η καλύτερη από τις 4 χρονιές και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια διεθνή χαρακτήρα, να την κάνουμε το κέντρο των Βαλκανίων. Όπως είναι και όλο το project που στείλουμε αυτά τα χρόνια. Παράλληλα με την έκθεση, ξέρετε ότι σε λίγες ώρες έχω εδώ πέρα η ομολογή μου από την Βουλγαρία, από τη Ρουμανία και τη Σερβία και αύριο θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας, που θα είναι το εναρτήριο λάκτισμα για τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του 2028. Επομένως, είναι όλο το περιβάλλον, το κλίμα ευχάριστο και το κυριότερο, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, πέρα από τα Euro, πέρα από όλα αυτά ή τα πολιτικά, αν θέλετε, είναι ότι μέχρι στιγμής 5.000 παιδιά έχουν περάσει από την έκθεση, έχουν παίξει, έχουν δραστηριοποιηθεί. Άρα δεν έχω λόγο να είμαι και χαρούμενος και ευτυχισμένος και να νιώθω μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αλήθεια είναι ότι φέτος η έκθεση έχει αναβαθμιστεί και υπάρχουν και πάρα πολλές ομοσπονδίες υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αυτό είναι θετικό γιατί ακριβώς έχουν δράσει στα παιδιά. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο για όλους, ειδικά για εμάς που είμαστε πατεράδες, είναι αυτό. Να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν κοντά στον αθλητισμό. Έτσι ακριβώς. Οι ακροατές μας όμως ασχολούνται και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ γρήγορα θα σας κάνω 2-3 ερωτησούλες, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύτιμος ο χρόνος σας και πρέπει να περάσετε και από παντού ως θεσμικός φορέας. Υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, φυσικά. Πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα. Και σε σχέση με την Τούμπα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν εγκαταστάσεις. Γιατί είπατε για διεκδίκηση μιας μεγάλης διοργάνωσης. Η Ελλάδα πάντα έπασχε σε υποδομές αθλητικές εγκαταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν για τον ΠΑΟΚ είναι. Εντάξει, θα είναι πολύ ευχάριστο και χωρίς, δεν το λέω χωρίς καμία πολιτική. Μια μεγάλη ομάδα να ξανακατακτά το πρωτάθλημα. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είχε τις λιγότερες δυνατές σκιές. Και θέλω να τονίσω ότι τα τελευταία πρωταθλήματα έχουν τις λιγότερες σκιές. Πολλά προβλήματα. Πέρσι αντιμετωπίσαμε όλο αυτό που αντιμετωπίσαμε. Τα δικαστήρια, τις ιστορίες αυτές. Αδικήσαμε τον εαυτό μας και το ποδόσφαιρο αδίκησε τον εαυτό του. Γιατί ήταν ένα εξαιρετικό κατά τα λοιπά πρωτάθλημα. Μέχρι το σημείο που αρχίσαν οι αντιδικίες, τέλος πάντων. Νομίζω ήταν μια καλή χρονιά. Ήταν μια καλή χρονιά. Και δίκαια καταχτά και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, όπως όλα δίνουν τα πράγματα. Είχε αθλητική δικαιοσύνη. Πάμε στον Άρη. Υπάρχει συζήτηση με τους ανθρώπους του Άρη για τον Νίκ Γκάλι Σκολ. Και υπάρχει επιστροφή του ποδοσφαίρου του Άρη στην ελληνική πραγματικότητα και πάλι. Και εκεί θα χρειαστούν πράγματα στο κλειάν της Βικελίδης. Για το ποδόσφαιρο του Άρη και το κλειάν της Βικελίδης έχουμε πει ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξυγχρονίσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις αθλητικές υποδομές, εμείς, εφόσον υπάρχουν μελέτες, είμαστε σε θέση να βρίσκουμε λύσεις για να χρηματοδοτούνται τα έργα αυτά. Ήδη έχουμε κάνει, ξεκινήσαμε παρεμβάσεις στο γήπεδο του Παρεμβάσεις. Βρίσκουμε τρόπους να εξυγχρονίσουμε την εγκατάσταση γιατί, κατά την άποψή μου, μια σύγχρονη εγκατάσταση, μια ασφαλής εγκατάσταση κρατάει και μακριά. Άρα περιμένω από τον Άρη κινήσεις. Τώρα ως προς το μπάσκετ, νομίζω τις επόμενες μέρες θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει βούληση από εμάς, σεβόμενη την ιστορία του Άρη και αυτά που σημαίνει ο Άρης για το ελληνικό μπάσκετ. Να βρούμε μια λύση που δεν θα βλάβει τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, δεν θα δημιουργεί πρόβλημα στον αστυνομικό αθλητισμό, αλλά θα σέβεται τον Άρη, την ιστορία του και το μέλλον του. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, μια ερώτηση. Καλή συνέχεια. Α, μια ερώτηση από το στούντιο. Πριν από μέρες υπήρξε διάψευση και μάλλον μια άμεση αντίδραση του Υπουργείου σε δημοσίευμα που έλεγε ότι έχετε εισηγηθεί τελικό με 25.000 κτλ. Βασικά από εκείνη τη μέρα και μέχρι σήμερα έχουν τα δημοσιεύματα πολλαπλασιαστεί.
εμένετε στη θέση σας ότι μέχρι να οριστικοποιηθεί το ζευγάρι του τελικού δεν έχει γίνει καμία κουβέντα, γιατί σε καθημερινή βάση διαβάζουμε. Ο υφυπουργός προτείνει εκεί, ο υφυπουργός θέλει τελικό στην Αλάσκα, ο υφυπουργός λέει τόσα εισιτήρια. Το ξέρετε κι εσείς και τα διαβάζετε. Διαβάζω, αλλά κάποια στιγμή αγαναχτούμε και όπως λέμε τώρα αγαναχτούμε, βγάζουμε και τις διαψεύσεις, ας πούμε, που δεν είναι όμορφο. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι αναγκαίο όμως κανένα φορά. Αναγκαίο δυστυχώς όταν γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ας πούμε, και ο άλλος τα βγάζει, ας πούμε, από το στομάχι του, ας πούμε. Δεν είναι. Για το τελικό. Όλοι ξέρουμε το τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ό,τι ζούσαμε όλα τα χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια με όλο και αυτές τις ιδιαίτερες κόντρες μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν είναι σωστό να μιλάμε για το τελικό όταν δεν έχει τελειώσει ακόμα η μη τελική. Σωστό. Είναι και προσβλητικό για τις υπόλοιπες ομάδες. Πέρα από όλα αυτά. Εγώ περιμένω, η Ομοσπονδία είναι αυτή που θα πάρει τις αποφάσεις, αλλά περιμένω ένα σχέδιο και ένα πλάνο για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχει οποιοδήποτε κίνδυνος, εμείς συνδεδεμένοι να πάρουμε αποφασισμένοι, όχι διατεθειμένοι, να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά το μεγαλύτερο μας όρμα αυτή τη στιγμή και ο αγώνας δρόμου που δίνουμε δεν είναι για το αν θα έχει λάθος ή έχει πόσο λάθος θα έχει κάθε ομάδα που δεν μπορεί να απομονώσει του 200 που κάνουμε τις καφρίλες. Το project που τρέχουμε με την Ομοσπονδία είναι να προλάβουμε στο τελικό να έχουμε την εισαγωγή του ΒΑΡ. Αν τα καταφέρουμε αυτά, στέλνουμε και ένα μήνυμα για την επόμενη χρονιά. Σημαντικό αυτό, σημαντικό. Να τον ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Στερίου, γιατί πρέπει να αποβοηθήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.